Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Αφού με προδίδει με τη χαρά, θα δει μια άλλη Κρίστη. Δηλαδή τι θα κάνεις? Σου είπα ότι ο Τζον είναι πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή θα πατήσεις τον Άλκη. Αλλά την εντοπίσαμε με τη βοήθεια της Δάφνης. Πού είναι, να έρθω κι εγώ? Όχι, καλύτερα να μην σε δει. Μπορεί να θυμώσει περισσότερο. Πώς με βρήκαν τόσο γρήγορα? Τη χάσαμε. Η κοπέλα στη ρεσεψιόν μου είπε ότι έφυγε πριν λίγο. Λοιπόν, μπορείς να με φιλοξενήσεις για λίγο καιρό χωρίς να με πρίζεις? Τι λες καλέ, μάλλον ξέχασες τι έγινε την τελευταία φορά. Γι' αυτό ήρθα σε σένα. Κανείς δεν θα σκεφτεί να με ψάξει εδώ. Η Έλσα είναι εκεί έξω, κοιμάται δεν ξέρω κι εγώ πού. Κινδυνεύει και εσύ κοιμάσαι, το έχεις ρίξει στον ύπνο, τι πατέρας είσαι? Απόψε το βράδυ έχουμε πρόβα το τραγούδι με την μπάντα. Θες να έρθεις? Το αν είσαι θεά ή όχι, άσε με να το κρίνω εγώ. Στείλε μου διεύθυνση, δεν το χάνουμε τίποτα. Τι έγινε, τραβιέστε ακόμη με τον τύπο, από αυτόν κρύβεσαι? Δεν ξέρεις τι λες. Ποτέ δεν παίχτηκε κάτι μαζί του. Υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά όχι έτσι όπως το λες εσύ. Άρη, αλήθεια, αν είναι να με τρελαίνεις, πάω αλλού να μείνω. Εσένα σε εμπιστεύομαι πιο πολύ από όλους. Εντάξει τώρα. Όχι από όλους. Κι όμως. Κοινάει απόδειξη. Σε αυτό εδώ το φάκελο έχω όλα τα στοιχεία που μαζέψαμε για το κύκλωμα των τοκογλύφων. Θέλω να το πάρεις μαζί σου στην Αθήνα και να το κάνεις φίλο και φτερό. Η ηγετική ομάδα δεν αντέχει άλλο τη Δάφνη. Και από ό,τι φαίνεται, ούτε και εσένα. Τι πάει να πει αυτό? Το μήνυμα τους ήταν σαφές. Ή θα φύγετε με τη θέλησή σας, ή θα σας βγάλουν από τη μέση. Εσύ δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Από τη στιγμή που ήρθες εδώ, είσαι υπό την προστασία μου. Δεν θα σε πλησιάσει κανείς. Τι έγινε κακό μου, βρήκες καμιά άκρη, ε? Πέρασα από το φροντιστήριο να μιλήσω με τους φίλους της στο σχόλασμα. Τίποτα. Ούτε ξέρουν κάτι, ούτε την είδα. Άδικα πήγες εκεί. Στην Κρίστη πήγαινε. Της μίλησα. Δεν ξέρει τίποτα, λέει. Και να ξέρει δεν θα μου πει. Αυτές οι δύο έχουν κάνει κόμμα. Καλύπτει μία την άλλη. Της έτριξες τα δόντια, την πίεσες? Για αγριάδες είμαστε ρε μάνα. Εκεί είναι που θα πεισμός και θα της ξαναπάρω κουβέντα. Δεν είμαστε όμως για καλοσύνες, κακό μου. Εγώ αν είχα χάσει εσένα θα έφερνα τον κόσμο τούμπα. Έχει χάρη όμως που μεγάλωσα και δεν έχω ούτε δύναμη ούτε αντοχή. Αλλιώς θα έβλεπες πόσο γρήγορα θα μιλούσε η Κρίστη. Τρελάθηκες. Μήπως θέλεις να την πληρώ? Αν χρειαστεί, γιατί όχι? Εδώ κινδυνεύει το παιδί σου. Δεν είμαστε για καλοσύνες. Αν δεν γίνεις τώρα θηρίο, πότε θα γίνεις? Τι σώει πατέρας είσαι εσύ? Μάνα, κόφτο! Ποιος σου είπε ότι κινδυνεύει η Έλσα? Τι κάνει ένα κορίτσι να τριγυρνάει μόνο του μέσα στη νύχτα? Ποιος ξέρει ποιος μπορεί να της επιτεθεί? Τόσα ακούμε, τόσα γίνονται. Μάνα, άστο. Αρκετή αγωνία έχω. Δεν σε βλέπω να έχεις αγωνία. Μόνο για τη χαμένη τη γυναίκα σου βουτάς το όπλο και τρέχεις. Για την κόρη σου τίποτα. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Η Έλσα είναι ό,τι πολυτιμότερο έχει στον κόσμο. Γι' αυτό πήγαινε αμέσως στην Κρίστη. Πίεσέ την. Τρίξ τη στα δόντια μέχρι να σου πει πού είναι η εγγόνα μου. Τώρα!
Δεν μου απάντησε ακόμα. Κόρη να μην το διάβασα. Πρέπει να μείνω μέχρι να την πείσω. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να κρατηθώ ζωντανή. Ας ελπίσουμε πως δεν θα με αναγνωρίσουν. Γεια σου. Τι έχουμε εδώ. Πώς το κάνεις αυτό. Πώς το κάνεις, μου λες. Κρατάς την κουτάλα με τον ίδιο τρόπο που κρατάς και το όπλο. Και αστυνομικός και νοικοκυράκι, σεξι και στα δύο. Ναι, και αν δεν στρώσεις το τραπέζι θα με δεις και έξαλλη. Μάλιστα. Έλα, εμφανίστηκε. Οκ, φώναξε κάποιον και φύγε. Ναι, θέλω να είσαι εκεί όλο το βράδυ. Μπορεί να εμφανιστεί. Ναι. Η Έλισσα δεν φάνηκε. Μήπως πήγε σε καμιά φίλη της και το παράτησε. Δεν ξέρω. Πάντως δεν το κάνει από καπριτσιό, είμαι σίγουρη. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και εγώ δεν ξέρω πώς να βοηθήσω. Έλα, μην ανησυχείς. Η μικρή έχει τσαγανού, θα προσέχει. Τέλος πάντων. Πρέπει να πάρω και τη Μάρη να περιμένει νέων και θα κάθεται σαν να μην ακάρβουνε. Και με μένα τι θα γίνει. Έλα, πότε θα τελειώσει η βάρδια σου να ασχοληθείς λίγο και μαζί μου. Με έχεις παραμελήσει. Το ξέρεις. Λοιπόν, θα μου καεί το φαγητό στα μάτα. Άντε. Τελείωνα με την ξαδέρφη σου και με τα μαγειρέματα. Να αναλάβεις λίγο τα συζυγικά σου καθήκοντα, αν τα θυμάσαι κι αυτά. Όπως έτσι. Έτσι. Καλά το πάω. Έχεις ταλέντο και σε αυτό. Σε θέλω. Λοιπόν. Και στην κουτάλα, ανακάτεψα και παίρνω τηλέφωνο. Έλα. Έλα, Μαρίνα μου. Τι έγινε, έμαθες κάτι? Δυστυχώς όχι, αλλά έχω έναν δικό μου εκεί και παρακολουθεί το μέρος. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Εντάξει, αν μάθεις κάτι, πάρε με. Ό,τι ώρα και να είναι. Εντάξει, θεία μου, μη φοβάσαι. Η Έλισσα είναι πανέξυπνη, ξέρει να φυλάγεται. Ναι, αλλά νύχτωσε και πού θα περάσει το βράδυ της. Ο κόσμος εκεί έξω δεν είναι φιλόξενος. Ένα σωρό κίνδυνοι παραφυλάγουν. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Μία νύχτα είναι, θα περάσει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε ξανά, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Τίποτα, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Καλά, δεν μπορώ. Δεν αντέχω να κάθομαι εδώ και να μην κάνω τίποτα. Λοιπόν, θα πάρουμε τηλέφωνο ξανά τους φίλους σε έναν ένα. Μπορεί να έχει επικοινωνήσει μαζί τους. Δεν χάνουμε κάτι. Καταλαβαίνω. Γιατί τόσο πανικός να γυρίσουμε αρων-αρων. Γιατί οι διακοπές κοστίζουν, χαρά. Πώς φορές σου το πω. Και εσύ πληρώνεις. Δεν μπορώ. Δεν έχω την πολυτέλεια να κάθομαι να κάνω ταξίδια. Οκ, το εργοστάσιο με χρειάζεται. Πρέπει να είμαι εκεί, πρέπει να πάω στη δουλειά. Νυχτιάτικα. Ναι, μια χαρά ώρα είναι. Πρέπει να πάω να δω τι έχει συμβεί τόσο καιρό που λείπαμε. Αλκή, δεν μπορείς να μου πεις την αλήθεια μια φορά. Γραμμένη την έχει στη δουλειά. Την κρίστηκε για να πας να δεις. Όταν θα σταματήσει να με πρίζει για αυτό το θέμα, μπορεί και να το παραδεχτώ. Πάλι θα τρέξει πίσω τη. Πάντα θα τρέχω πίσω τη, χαρά. Δεν μπορώ και ούτε θέλω να τη βγάλω έξω από τη ζωή μου. Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί. Και όσο το συντομότερο το καταλάβει και το πάρει απόφαση, τόσο το καλύτερο για όλου μα. Κώστη, λες. Να αποδεχτώ το ότι έχει γκόμενα και ότι δεν θα απαλλαγώ από αυτή. Καρολά. Δηλαδή σε αυτή τη σχέση θα είμαστε πάντα τρεις. Ήξερε από την αρχή ότι είμαι μαζί με την Κρίστη. Εσύ επέμενε να παντρευτούμε. Μην μου ζητά και τα αρέστα τώρα από πάνω. Άρα δεν θα διαλέξει. Σταμάτα να με πρίζει. Και σταμάτα να μου βάζει δύσκολα. Θέλω τον χρόνο μου. Κι όμως, το κορμί σου έχει ήδη διαλέξει. Και αυτό που σου δίνω εγώ, δεν θα το βρεις σε καμιά. Αυτό για να δεις τι χάνεις. Τώρα είσαι ελεύθερος να πας όπου θες. Και πού είσαι, δώσε τα φιλιά μου.
Χαιρετίσματα. Αυτό είναι το νέο μου κινητό. Μην το χρησιμοποιήσεις. Θα επικοινωνώ εγώ. Είμαι καλά και σε αγαπάω πολύ. Να σκίσετε στην πρόβα. Παιδιά, μπορούμε να το πάμε από το ρεφρέν. Να μείνω ή να έρθω αργότερα για τα αυτόγραφα. Να μείνεις. Να μείνεις και ελπίζομαι να σου άρεσε. Παιδιά, αυτός είναι ο Τζόνι, ο μουσικός παραγωγός που σας έλεγα. Γκρουπάκι μετά όλα του, ε. Μην ανησυχείτε για μένα. Συνεχίστε μετά εσείς στάση, εντάξει. Ωραία. Ό,τι αρχίζαμε τώρα. Οκ. Okay. Ποιος είναι? Πού είναι η κόρη σου? Πρέπει να της μιλήσω. Για σε παρακαλώ. Μάζεψε λίγο τα νεύρα σου. Εδώ είναι το σπίτι μου. Δεν έχω ρέξει οι αυγένειες. Πού είναι η Κρίστη? Έχει βγει και θα αργήσει. Ωραία. Θα καθίσω εδώ να την περιμένω όλη νύχτα χρειαστεί. Γιατί τόση επιμονή? Γιατί είναι η μόνη που ξέρει που είναι η κόρη μου. Δεν ξέρει. Την έχω ρωτήσει πολλές φορές. Ξέρει αλλά δεν λέει. Αλλά έχω τον τρόπο μου να την κάνω να μιλήσει εγώ. Κυριακό, δεν θα της πάρεις κουβέντα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, πήγαινε στο σπίτι σου και θα σου τηλεφωνήσω μόλις γυρίσει. Εκτός αν θες να της τηλεφωνήσουμε τώρα. Σου μοιάζω για βλάκας. Το παιδί μου έχει εξαφανιστεί και η Κρίστη είναι η μόνη που κρατά τα κλειδιά και θα τα πάρω. Λοιπόν, λέγε που είναι. Για σε παρακαλώ. Η Κρίστη δεν σου φταίει σε τίποτα. Καταλαβαίνω την αγωνία σου, αλλά δεν θα σε αφήσω να ξεσπάσεις πάνω της. Δεν θα σου ζητήσω άδεια. Η Κρίστη δεν είχε ποτέ πατέρα να τη μαζέψει. Γι' αυτό κατέληξε με τον μπάσταρδο στην κοιλιά. Δεν θα πάθει και η κόρη μου το ίδιο. Λοιπόν, λέγε που είναι, πριν μου γυρίσει το μάτι και την βουδίξω από το μαλλί. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την ενόχληση. Ούτε στο φροντιστήριο πήγε. Να γυρνάει τέτοια ώρα. Θα τρελαθώ. Δεν μπορεί. Έπρεπε να είχε πάει τουλάχιστον στο παντοχείο. Λες να γυρίσει στο σπίτι. Και να γυρνούσε, ο Κυριάκος δεν θα μου έλεγε τίποτα. Του αρέσει να αγωνιώ. Θα πάω από εκεί. Όχι, αυτό ξέχασε εδώ. Η άντρη είναι έτοιμη να σε κατασπαράξει. Ο Κυριάκος είναι ικανός για όλα, δηλαδή θες να μας βγουν κι άλλα. Χριστέ μου, γιατί μου το κάνουν αυτό. Το παιδί μου έχει φύγει και αυτοί με πολεμούν. Αυτό θέλουν, να σε λυγίσουνε. Μην τους κάνεις τη χάρη. Με έχω ήδη λυγίσει. Η Έλσα δεν με υπολογίζει σαν μάνα της. Όλοι πιστεύουν ότι έβαλα τον ερώτα μου πάνω από το παιδί μου. Και έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Αν σε ένοιαζε μόνο η πάρτι, δεν θα αγωνιούσες τώρα. Εγώ μόνο το παιδί μου υπολογίζω. Γιατί τη βλέπεις πώς μου φέρεται. Μου φέρεται έτσι ενώ ξέρει ότι την αγαπάω. Πόσες φορές περνάω στο πω ότι η μικρή είναι θυμωμένη. Κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι την αγαπάμε και θα γυρίσει. Πίστεψέ μας, σε παρακαλώ. Περιμένω ένα φίλο για μια δουλειά.
Δεν θέλω όμως να σε βρει. Θα είναι πολύ περίεργος και θα αρχίσει ερωτήσεις. Έλα να κρυφτείς. Μπες εδώ. Έλα, έλα, μπες. Yes. Πάντα τα βρίσκω. Χρήμα πρώτα. Κλείσε την πόρτα σαν φεύγεις. Ήσυχη. Εάν ξαναπατήσει το πόδι της εδώ μέσα, στο λέω, δεν θα φύγει ζωντανή. Να την αγαπάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Ποτέ μου δεν σ' αγάπησα. Όλη μου η ζωή είναι η Έλενα, μόνο αυτή. Ο γάμος μας τέλειωσε. Αγαπιόμαστε. Τόσο κακιά ήμουν. Τι εννοείς? Σ' άκουσα που παραμιλούσες. Εμένα έβλεπες. Ακόμα και στον ύπνο σου με διώχνεις. Μου ζητούσες να σας αφήσω ήσυχους. Ποιους, Πέτρο? Με ποιαν θέλεις να μείνεις και στέκομαι εγώ εμπόδιο? Δεν ξέρω πώς να σε πείσω ότι τα κινήτρά μου δεν είναι για ερωτική εκδίκηση. Κατάλαβα ότι η απευθείας προσέγγιση δεν βοηθάει. Θα κρατηθώ λοιπόν μακριά σου, αλλά θα σε τροφοδοτώ με στοιχεία που θα σε παρακαλούσα να τα ψάξεις πριν τα απορρίψεις. Δεν θέλω να σε ρίξω κατευθείαν στα βαθιά, γι' αυτό θα ξεκινήσω με τα πιο εύκολα. Ψάξε πώς ο Αντρέας ήξερε τι σου αρέσει και τι όχι. Πώς φρόντισε να πιστέψεις ότι βρήκες την αδελφή ψυχή σου.
Μήπως σου ήρθε ποτέ ξαφνικά με τον πίνακα του αγαπημένου σου ζωγράφου χωρίς εσύ να του έχεις πει ποιος είναι. Μήπως είδες τη βιβλιοθήκη του τα αγαπημένα σου βιβλία. Ψάξ' το, σε παρακαλώ. Να ξέρεις ότι η ζωή μου κινδυνεύει όπως κινδυνεύει και η δικιά σου. Απλά δεν το ξέρεις ακόμα. Τι νομίζεις ότι κάνεις? Άσε τους γρίφους και πες ό,τι έχεις να πεις να τελειώνουμε. Αλλιώς εξαφανίσου από τη ζωή μας. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Μπράβο σας. Τελικά το ταλεντάκι μου είχε δίκιο. Είστε φοβερό γκρουπάκι. Στο είπα ότι θα σε πείσουν τα παιδιά. Φτάνει να τους ακούσεις. Ναι, δεν αμφιβαλά. Από την ώρα που σε γνώρισα, με κάνεις ό,τι θες. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, θέλω να σας ακούσω και σε κάτι άλλο, γιατί σκέφτηκα αντί για single να κάνουμε κανονικό CD. Σοβαρολογείς? Φυσικά. Κάνω πλάκα με τα πάντα, αλλά όχι με τη δουλειά μου. Αλλά, παιδιά. Τέρμα τον γκαράζ, έχω ξεπαγιάσει. Την επόμενη πρόβα θα την κάνουμε σε κανονικό στούντιο. Εντάξει, είναι κρίμα να πηγαίνουν χαράμι τέτοιοι επαγγελματίες. Εμάς είμαι επαγγελματίες. Καλά σου λέει, κόψε κάτι. Όταν σου είπα ότι θα κάνετε σούπερ καριέρα, το εννοούσα. Δεν έχασα να το πιστεύω μόνο εγώ και όχι εσείς. Οκ, μπορεί να έχεις δίκιο. Απλώς εμείς με το ζόρι νοικιάζουμε αυτό τον γκαράζ και δεν έχουμε χρήματα για τέτοιες πολυτέλειες. Ποιος σας ζήτησε χρήματα? Ο παραγωγός τι κάνει το κοριτσάκι μου? Τόσο πολύ πιστεύεις σε εμάς? Δεν ασχολούμαι ποτέ με χλιαρά πράγματα. Ούτε στη δουλειά μου, ούτε στις σχέσεις μου. Αν δεν με μπορώνει κάτι, δεν ασχολούμαι. Α, τόσο πολύ. Αυτά δεν μας τα πες. Και ακόμα δεν είδες τίποτα. Γεια. Γεια. Και η πρόβα μόλις τελείωσε. Άργησες πάλι. Έλα, Άννα μου. Είχαμε κανένα νέο? Ναι. Και που είχαμε δεν είναι για καλό. Γιατί τι έγινε? Ήρθε ο Κυριάκος από εδώ. Καρφώθηκε στο σαλόνι μου και δεν λέει να φύγει. Ο Κυριάκος τι δουλειά έχει εκεί? Ήρθε να μάθει από την Κρίστη που βρίσκεται η Έλσα. Μαρίνα γυαλίζει το μάτι του. Του εξήγησα πως το κοριτσάκι μου δεν έχει ιδέα, αλλά μου είπε ότι θα την αναγκάσει να του τα πει όλα. Δεν το πιστεύω ότι έφτασε ως εκεί. Θα σηκώσει χέρι σου, λέω, το βλέπω. Και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ μέσα. Ποιος θα συγκρατήσει ποιον. Ωραία, τι κάθεσαι και τον ακούς? Πέταξε τον έξω τώρα. Τι λες, φρε Μαρίνα, μια κουβέντα είναι αυτή, λες και δεν τον ξέρεις. Σε παρακαλώ, έλα από εδώ. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου μαζί του. Είναι εκτός αυτού. Εντάξει, εντάξει, ηρέμησε, κλείσε και έρχομαι. Έλα, γεια. Τι, πού πας μες τη νύχτα? Ο Κυριάκος πήγε από το σπίτι της Άννας. Είναι έξαλλος. Πρέπει να πάω να τη βοηθήσω. Θα έρθω κι εγώ, δεν θα πας μόνος σου. Όχι, δεν χρειάζεται, σε παρακαλώ. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Μαρίνα, ο τύπος δεν είναι καλά. Δεν τον εμπιστεύομαι καθόλου. Ναι, αλλά μην ανησυχείς. Είμαστε δύο γυναίκες. Θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Πίστεψε με, ξέρω να το χειριστώ. Αν χρειαστώ κάτι, θα σου τηλεφωνήσω. Ναι. Λοιπόν, πώς ήταν στο Μιλάνο, πώς τα πέρασες? Πώς θα τα περάσω, για δουλειά πήγα. Κούρασε. Φαντάζομαι. Τζόνι, από εδώ ο Άλκης. Φίλος. Άλκη, ο Τζόνι. Ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί τελευταία. Πρώτη φορά ένας μουσικός παραγωγός μου ζητάει να συνεργαστούμε. Χάρηκα. Πάντως, οι φίλοι σου είναι ταλεντάρα. Αλλά μάλλον εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Αν τελείωσες, πάμε. Αχ, μωρέ, Άλκη, πρέπει να το ακυρώσουμε.
Θέλει ο Τζόνι να μου κάνει κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο τραγούδι και λέμε να βγούμε να τα κουβεντιάσουμε. Καλά, δεν χάθηκε και ο κόσμος και αύριο μέρα είναι. Έχεις τρελαθεί, μου φαίνεται. Πρώτα τάζεις ποτάκι και μετά το παίρνεις πίσω. Εννοείται ότι ισχύει, αλλά σκέφτηκα μη σας το χαλάσω. Όχι, ο Άλκης δεν παρεξηγεί καθόλου. Έτσι κι αλλιώς είναι κουρασμένος από το ταξίδι. Θα σε κούρασαν πολύ αυτές οι εκθέσεις. Αυτά θα τα συζητήσουμε μόνοι μας. Πάμε. Μα μόλις σου εξήγησα. Δεν μπορώ. Θα σε πάρω αύριο να πάμε για καφέ, άμα θες. Τι καφέ, ρε Χριστέ. Άλλαξα τα εισιτήρια για να έρθω να σε δω νωρίτερα. Τι μου λες τώρα. Άλκη. Μισό λεπτό. Τι κάνεις. Τι κάνω. Θες να μου σπάσεις τα νεύρα. Τα έχεις παίξει, παιδάκι μου. Απλώς η μουσική μου αυτή τη στιγμή είναι το παν για μένα. Η δουλειά μου προέχει. Δεν θα κρεμάσω εγώ τον άνθρωπο επειδή εσύ γύρισες ορεξάτος. Δηλαδή αυτός είναι πιο σημαντικός από μένα αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι πιο σημαντική. Από όλους σας. Όπως εσύ κοιτάς την πάρτι σου και πας στο Μιλάνο για το καλό της επιχείρησης, έτσι και εγώ θα βγω με τον Τζόνι για το καλό της καριέρας. Δεν είναι το ίδιο, Κάτσε. Ακριβώς το ίδιο είναι, Άλκη. Λοιπόν, όπως εγώ σέβομαι τις επιλογές σου, να σεβαστείς και εσύ τις δικές μου. Θα τα πούμε αύριο. Κι αν είσαι διαθέσιμος, διότι είσαι και παντρεμένος άνθρωπος. Φύγαμε. Εννοείται. Καληνύχτα. Γεια σου, πάλι, καλύτερα. Είμαι ο Τζάκσον Πόλοκ. Είναι περίεργος ζωγράφος, αλλά είναι από τους αγαπημένους μου. Και επειδή είμαι ο διοικητής, θα τον έχουμε εδώ για να τον βλέπω κάθε μέρα. Δεν θέλω ο γάμος να είναι κλειστός. Κάτι πολύ δυνατό. Ανάμεσά μας μόνο. Άντε και με το κουμπάρο. Το μόνο που θέλω να σου κρατάω το χέρι. Κάποια στιγμή πρέπει να βγεις από το μυαλό μου, εντάξει. Και του αρέσουν όλα όσα μου αρέσουν, μέχρι και ο Πόλοκ. Το πιστεύεις. Σε πόσο κόσμο αρέσει. Πόσος κόσμος τον ξέρει. Ο αγαπημένος σου ζωγράφος. Και όχι μόνο αυτό. Η ίδια μουσική, η ίδια βιβλία. Μέχρι και ο τρόπος που θέλω να παντρευτώ. Λίγο παράξενο. Είναι πράγματι πολύ παράξενο. Πώς τα έμαθα όλα αυτά. Από κάπου ήξερε για μένα. Αλλά από πού. Αγάπη μου. Κάνεις ξύπνια μες τη νύχτα. Τι σε απασχολεί. Όχι. Σε εφιάλτης ήταν. Φώναζες σε κάποιον, όχι, όχι, τι, σε ποιον μιλούσες. Χριστέ μου, ήταν φρικτό. Ωραία, χαλάρωσε. Ταράκτηκες πολύ. Τι σε τρόμαξε τόσο. Δεν ξέρω. Εφιάλτης ήταν, αλλά το
Τόσο ζωντανό δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ωραία, ωραία, ωραία. Ηρεμά, περίμενε. Εγώ είμαι εδώ. Έχω κάτι που θα σε χαλαρώσει. Έλα. Πάρε αυτό. Θα δεις, θα σου κάνει καλό. Όχι, δεν θέλω. Θα πιω ένα καφέ και θα συνέλθω. Έχει αίμα εμπιστοσύνη. Αυτό θα σε χαλαρώσει πολύ. Και μετά θα πιεις τον καφέ σου και θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Μικρή, τι νόμισες? Θα σου δίνω εγώ κάτι που θα σου κάνει κακό? Με πέρασες για κανένα αλήτη? Έλα, πάρε. Δεν ξέρω. Όχι. Ωραία. Πιάσε αυτό τώρα. Θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Γιατί δεν έρχεσαι μέσα να κοιμηθούμε? Έχω αγχωθεί με την Έλισσα, αυτό είναι όλο. Θα προσπαθήσω να την εντοπίσω άλλη μια φορά. Αγάπη μου, άκουσε με λίγο. Αν είχε πάθει κάτι, θα το μαθαίναμε αμέσως. Και αν θες τη γνώμη μου, η Έλισσα είναι μεγάλη, σχεδόν ενήλικη. Τσακώθηκε με τους γονείς της, έφυγε, δεν θέλει να τη βρείτε, τόσο απλά. Δεν έχει πάθει κάτι, μόνη της έφυγε. Κάπου θα πήγε. Δεν σημαίνει ότι την απήγαγαν, ότι κινδυνεύει. Ηρέμησε. Ναι, αγαπώ μου, εντάξει. Είναι λογικά όλα αυτά που λες, αλλά άσε με να προσπαθήσω άλλη μια φορά. Έτσι κι αλλιώς είμαι σε υπερένταση. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα. Πήγαινε εσύ. Μη χάνεις τον ύπνο σου εμένα. Όχι, τώρα ξύπνησα. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ να σου κάνω παρέα. Να σε βοηθήσω. Θα τρέξω κι εγώ το πρόγραμμα εντοπισμού τηλεφώνων. Ίσως είμαι πιο τυχερός. Μπα αυτό. Έχεις δίκιο, αγαπώ μου. Τζάμπα χάνουμε το χρόνο μας. Και τον ύπνο μας. Τώρα δεν έλεγες ότι ανησυχείς? Ναι, αλλά με έπεισες. Να σε πιστέψω. Κυριάκο, σε παρακαλώ. Γύρισε στο σπίτι σου και σου υπόσχομαι. Θα πιέσω εγώ προσωπικά την Κρίστη να μου πει που βρίσκεται η Έλσα. Στορκίζομαι. Μόλις μάθω θα σε πάρω τηλέφωνο, αλλά θα το κάνω με το δικό μου τρόπο. Δεν χρειάζεται να τα γριέψουμε το παιδί. Ποιος είναι? Δεν έχει κλειδιά η κόρη σου? Ποιος είναι? Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Γιατί την ειδοποίησες? Τι θες να κάνει? Μπουκάρεις εδώ μέσα, λες και είναι σπίτι σου και ζητάς το λόγο από την Άννα. Τι κάνεις τέλος πάντων? Αυτό που δεν κάνεις εσύ. Φροντίζω το παιδί μου. Το παιδί σου? Αν μάθει τι κάνεις εδώ πέρα, δεν θα θέλει να σε ξαναδεί. Γι' αυτό δίνε του. Φύγε από εδώ πέρα. Η Άννα δεν σου φταίει σε τίποτα. Μαρίνα, γυρνά στον κόμενο και άσε τι κάνω εγώ. Θα καθίσω εδώ μέχρι να γυρίσει η Κρίστη. Λοιπόν, η Έλσα είναι ανήλικη και έχω την ευθύνη της. Εξαφανίσου από εδώ. Έφυγες. Ως εδώ, Κυριακό. Αν δεν φύγεις αυτή τη στιγμή, θα καλέσω την αστυνομία. Ναι. Κάντο λοιπόν. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα μίλησω όμως εγώ, έχεις. Ναι, κάντο λοιπόν. Δεν σε συμφέρει. Θα πω κι εγώ πολλά, Μαρίνα. Ωραία. Θα πεις εσύ τα δικά σου, να πω κι εγώ τα δικά μου, να δούμε ποιος θα πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Ναι, τόσο μάγκας είσαι, ε. Όπως βλέπεις, ούτε εγώ αστείευομαι. Γι' αυτό φύγε. Φύγε τώρα! Τώρα σου λέω διαφορετικά, δεν το έχω σε τίποτα να πάρω τώρα. Εντάξει, θα πάω. Αλλά μάθε από την Κρίστη που είναι η κόρη μας. Αλλιώς θα ξαναγυρίσω. Και δεν έχετε ιδέα μέχρι που μπορώ να φτάσω. Τ' ακούς? Και εσύ. Συγγνώμη, Άννα. Δεν ξέρεις πόσο ντρέπομαι. Εντάξει, Μαρίνα μου, μην ανησυχείς. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Εμένα τώρα άλλο με απασχολεί. Τι άλλο? Αυτά που λέγατε για την αστυνομία, Μαρίνα. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη που γίνομαι αδιάκριτη, αλλά πρέπει να ξέρω. Τι σου έκανε ο Κυριάκος και θα μιλήσεις στην αστυνομία? Μαρίνα, πρέπει να μου πεις. Πρέπει να ξέρω με τι άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Τι κοιτούσες στο λάπτοπ? Μου πήρες κάτι?
Τι είναι αυτά που λες, αγάπη μου, τι να σου κρύβω. Απλά το είπες πολύ σωστά. Η Έλσα έφυγε μόνη της. Και αν δεν θέλει να βρεθεί, ξέρει που να πάει. Οπότε, ούτως ή άλλως έχω τρέξει το πρόγραμμα πόσες φορές και δεν βρήκα τίποτα. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να πέταξε και το κινητό της. Τα παιδιά σήμερα είναι expert με τεχνολογία. Και ειδικά η Έλσα ξέρει ότι μπορούμε να την εντοπίσουμε. Οπότε, πήγαινε να ξαπλώσει, θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Έλα κι εσύ, δεν θέλω να κοιμάμαι μόνος μου, αλλά. Έλα. Ωραία, πήγαινε να ζεστάνεις την πλευρά μου. Πίνω την τελευταία μου γουλιά και έρχομαι. Ό,τι πει το κόριτσι. Γιατί έπεσες? Όχι, δεν έπεσα. Η ιδέα σου είναι. Μια χαρά είμαι. Καλά, δεν επιμένω. Αν θέλεις τη γνώμη μου πάντως, μάλλον έπρεπε να φύγεις με τον παρέα σου. Με το φίλο σου. Το αγόρι σου, δεν είναι? Τι συμβαίνει μέσα σας, γιατί τον άδειασες έτσι? Κοίτα, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Όχι τώρα. Κατάλαβα. Σε πλήγωσε πολύ? Του χρωστάω το τραγούδι. Μάλιστα. Και τότε τι θέλεις εδώ μαζί μου? Μου αρέσει η παρέα σου. Πραγματικά. Και ήθελα να μιλήσουμε για τη δουλειά. Και καλά, δεν φαντάστηκες ότι φεύγοντας μαζί μου θα έρθουν οι νέες παιδιές? Δεν το σκέφτηκα αυτό και δεν με απασχολεί κιόλας, αλήθεια. Οκ, κατάλαβα. Καμιά φορά η στάση μας δίνει τις απαντήσεις. Εγώ την πήρα τη δική μου. Κοίτα. Θα μου άρεσε να γίνει κάτι μεταξύ μας, αλλά δεν μου αρέσει να έρχομαι δεύτερος. Οπότε χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε νωρίς. Πάμε. Πήγαινε μόνος σου, εγώ θα περπατήσω λίγο. Σίγουρα? Ναι, θα τελειώσω το ποτό μου και θα πάω, είμαι κοντά. Τζονί! Θα σε πάρω να κανονίσουμε για το στούντιο. Σε ευχαριστώ. Δεν σου βγήκε υποδοχή? Κόφτω. Σταμάτησε να τρέχει πίσω σου και να σου πεις. Χαρά, είπα κόφτω. Έχω να κάνω προβλήματα στο κεφάλι μου. Το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί είναι η Κρίστη. Καλά. Δεν πειράζει που δεν θες να το παραδεχτείς. Εγώ σ' αγαπάω, ακόμα κι έτσι. Και για να σου δείξω πόσο πολύ... Δεν με νοιάζει που τώρα τη σκέφτεσαι. Εγώ σε θέλω κι έτσι. Θέλω να νιώσω το κορμί σου στο δικό μου. Όταν κάνουμε έρωτα δεν με νοιάζει τίποτα. Όλος ο κόσμος χάνεται. Δεν φτάνει που πήγε να σε τρελάνει, σε απειλεί κιόλας. Και εσύ δεν πήγες στην αστυνομία, Μαρίνα. Γιατί δεν πήγες, γιατί? Γιατί δεν ήθελα να καταλάβει η Έλσα ότι ο πατέρας της είναι ένα κάθαρμα. Τελικά όμως τους άκουσε από μόνη της και αυτό έφυγε, γι' αυτό εξαφανίστηκε. Όλο αυτό ήθελα να αποφύγω. Ήξερα ότι δεν θα το άντεχε. Μαρίνα μου, τώρα η Έλσα που ξέρει την αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα να σε εμποδίζει. Πρέπει να μιλήσεις στην αστυνομία. Δεν μπορείς να τον αφήνεις να κάνει ό,τι κάνει ανενόχλητος. Πρέπει κάποιος να του τρίξει τα δόντια. Δεν με απασχολεί πια. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η κόρη μου. Απ' την άλλη, τον είδες. Αν κάνω κάτι, μπορεί να γίνουν χειρότερα τα πράγματα και στην αστυνομία να πω τι. Δεν έχω αποδείξεις. Και τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις να φέρεται με αυτόν τον τρόπο? Μαρίνα, για το όνομα του Θεού, ο Κυριάκος πρέπει να πληρώσει για αυτό που σου έκανε. Πρέπει να τιμωρηθεί.
Πώς άφησες το παιδί σου με αυτό το κάθαρμα? Δεν το χωράει το μυαλό μου αφού το ήξερες. Εντάξει, μπορεί να είναι ότι είναι, αλλά την Έλσα την αγαπάει, δεν θα της έκανε ποτέ κακό. Γι' αυτό που το ξέρεις, ε? Ο άνθρωπος δεν είναι στα καλά του, Μαρίνα. Αυτό έδειξε. Δεν είναι αστείο, άκουσέ με. Ο Κυριάκος είναι επικίνδυνος. Μπορεί πραγματικά να βλάψει το παιδί σου. Δεν πρέπει να τον εμπιστεύεσαι, Μαρίνα. Πρέπει να φυλάγεστε, όλοι πρέπει να φυλαγόμαστε. Άννα μου, συγγνώμη. Δεν θα τον αφήσω να σε ταράξει ξανά. Στο υπόσχομαι. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Έλα. Έλα, κόρση μου, τι έγινε τον Κυριακό? Όλα καλά? Ναι, τελικά τον πείσαμε και έφυγε. Θα γυρίσεις? Κοίτα, όχι ακόμα. Θα μείνω εδώ να περιμένω μέχρι να γυρίσει η Κρίστη και να σιγουρευτώ ότι δεν θα προκύψει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά, ε? Εντάξει, μάνα μου. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Τα παραχώρησε η υπηρεσία μαζί με το σπίτι. Τα φέρα από Αθήνα. Μισή βαλίτσα ρούχα, μια μισή βαλίτσα CD και βιβλία. Έκανα και μερικές εικαστικές παρεμβάσεις εδώ. Ακούς πολύ τζάζ, ε? Και Μπερλιώς. Είναι τους αγαπημένους μου. Έχουμε κοινά γούστα στη μουσική. Δεν σου το είχα να ακούς κλασική. Τελικά έχουμε περισσότερα κοινά από όσα νομίζαμε. Όχι, δεν μπορεί να ήταν θέατρο όλο αυτό. Μη την αφήσεις να δηλητηριάσει τη σχέση σου. Εκείνη αυτό θέλει. Σύνελθε. Συνέλθε, Δάφνη, ηρέμησε. Λοιπόν, μπαίνει ένας τύπος με Alzheimer στο ραμπάν. Βλέπει την παρουγούμε με ύπος γόη και της κάνει κοπελιά. Έρχομαι συχνά εδώ. Το άλλο το ξέρει. Ποιο? Πώς κρατάς ένα βλάκα σε αγωνία για μια μέρα? Πώς? Θα σου πω αύριο! Χαίρομαι που σε βλέπω σε ανεβασμένη διάθεση, ε! Και δεν ξέρω τι μου έδωσες, αλλά να είσαι καλά, είναι το πολύ καλύτερα. Θέλω μουσική, θέλω να χορέψω. Πολλές ευκαιρίες να γνωριστούμε καλύτερα εμείς οι δύο, κοριτσάκι. Η Φωτεινή, αφού παρουσίασε κάποια βελτίωση, έπεσε σε κατατονία.
Και δεν νομίζω ότι είναι τα φάρμακα μόνο που επηρέασαν το μυαλό της, όχι, είναι και ο φόβος. Αυτή η γυναίκα σίγουρα έχει βιώσει μεγάλο τρόμο. Από ποιον όμως? Από τον Αχιλλέα? Από την Εύα? Είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιον από τους δυο? Και γιατί η εικόνα τους της προκάλεσε αυτή την ανάμνηση ότι κάποιος της έκανε ενέσεις? Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δυο να συνδέονται με το φάρμακο που την έφερε σε αυτή την κατάσταση? Όχι, όχι. Είναι τρελό. Δεν μπορεί να έχουν κάποια σχέση. Τι λόγο θα είχαν? Γιατί τη Φωτεινή? Ναι. Η ίδια. Αλήθεια. Η ελπίδα μου. Κουνάει τα χέρια της συνειδητά. Ναι. Ναι, έρχομαι αμέσως. Σας ευχαριστώ. Κύκνος δεν μπορεί να σε σώσει. Δεν έχει πια φτερά. Σύ. Σύ μου την πήρες. Έχασες, γλυκιά μου. Σε έκανα να τα χάσεις όλα. Όλα όσα μου πήρες. Να πληρώσεις για τον πόνο που μου προκάλεσες. Μου πήρες τα πάντα. Γι' αυτό τώρα ήρθα να σου θυμίσω τι είμαι ικανή να κάνω. Κράτα το στόμα σου κλειστό. Μην τολμήσεις να μιλήσεις. Γιατί η επόμενη που θα πληρώσει θα είναι η κόρη σου. Θα της κάνω μεγάλο κακό. Ξέρω πολύ καλά τι κουμάσι είσαι εσύ. Μπορεί να είσαι κακόρη. Να σου λίγα στην κάστρο είναι ο πρώτος τυχόντας. Η κόρη μου δεν είναι σαν και σένα. Έχει ανατροφή. Ακούς! Αϊ, παράτα με ρε! Ραζί! Φύγε με, μην την πληρώσεις εσύ, εσύ. Θα κάνω την πηγές τηλεφωνή την κόρη μου. Θα σου σκοτώσω. Είναι στο διάλο σου, λέω. Σταμάτα, σταμάτα, κυριακή! Αν τολμήσει να την ξανακουμπήσει, θα σε σκοτώσω. Μην αγνοείς τις προειδοποιήσεις μου. Ψάξε. Να ξέρεις ότι κινδυνεύουμε και οι δύο. Μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορείς να γλιτώσεις από αυτόν. Τίποτα, δεν εμφανίστηκε όλο το βράδυ. Μάλιστα πήγε κάποιος και πλήρωσε, ίσως κάποιος φίλος της. Σου είπανε πως μοιάζει. Ένας νεαρός με μουσι. Νομίζω ότι ξέρω ποιος είναι αυτός ο τύπος. Ποιος? Ένας παλιός γνωστός. Αυτόν τον χώρο το ξέρουν μόνο τα άτομα που πρέπει και κανένας άλλος. Γι' αυτό δεν πρέπει να πεις σε κανένα τη διευθύνση. Συμφωνεί? Η Έλσα κινδυνεύει από αυτό το τύπο. Πρέπει να την πάρουμε από εκεί. Και θέλω να με βοηθήσεις.